Με λίγα εδάφια, αδελφοί, και με τη χάρη του Θεού να δούμε κάτι και εγώ, αδελφοί, από την επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι η συνέχεια σε αυτά που διάβασε ο αδελφός, αλλά εγώ θα διαβάσω, αδελφοί, από το έψιλον κεφάλαιο. Από το έψιλον κεφάλαιο, είναι από την 997 σελίδα, 997 προς Ρωμαίους επιστολή, έψιλον κεφάλαιο. Λίγα εδάφια από την αρχή, αδελφοί. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ειρήνη προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδαν της δόξης του Θεού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γνώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν δοκιμήν, η δε δοκιμήν ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτούν αγάπην εις εμάς, διότι ενώ εμείς είμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλουμεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Αμήν. Αλληλούια, δόξα, αδελφοί, τι ωραία. Οι άνθρωποι, οι φυσικοί, αλλά και εμείς, στη ζωή μας, στο περιπάτημά μας, στις εργασίες μας, αδελφοί, όπου και να βρισκόμαστε, στην οικογένειά μας, αλληλούια, στις κοινωνίες που έχουμε, αδελφοί, όλοι μας θέλουμε να βρίσκουμε το δίκαιό μας. Έτσι, αδελφοί, όλοι. Όλοι θέλουμε να έχουμε δίκαιο. Και αυτή είναι η φύση, αδελφοί, του ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου, ότι θέλει να δικαιώνεται πάντοτε η γνώμη του. Αυτό που λέει. Και υπερασπίζονται οι άνθρωποι, αδελφοί, και βλέπουμε τόσο ισχυρά υπερασπίζουν τις γνώμες τους, που δεν μπορούν να τα καταφέρουν με λόγια και τα καταφέρνουν και προσπαθούν μάλλον να τα καταφέρουν με όπλα. Και τι κάνουν, πόλεμο. Γιατί να δημιουργείται πόλεμος, γιατί να δημιουργείται έρηδα, είτε μέσα στην καρδιά μου, είτε μέσα στην εργασία μου, είτε μέσα στην κοινωνία εδώ, αλληλούια, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί κατά βάθος, άμα ψάξουμε, θέλουμε όλοι να βρούμε το δίκαιό μας, αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό γίνεται όλα αυτή, γιατί ίσως πέφτουμε σε αυτό το παράπτωμα, μα επιτρέπετε να το πω, τι, στην φύλα αυτή, λέει, φύλη του εαυτού μας, δηλαδή εμείς, εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις δίκιο, αδελφέ. Εδώ όμως τώρα κάτι άλλο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μια πολύ ανώτερη δικαιοσύνη, αδελφοί, τέτοια δικαιοσύνη που ο άνθρωπος πολλές φορές δεν μπορεί να την εννοήσει. Αδελφοί, σε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε, ειδικά τα τελευταία, αν προλάβουμε να τα σχολιάσουμε, είναι μια δικαιοσύνη απίστευτη, αδελφοί. Μια δικαιοσύνη που έκανε ο Πατέρας ο Θεός για τον άνθρωπο, αδελφοί, και αυτή δωρεάν ως προς εμάς. Αλληλούια. Για τον Θεό δεν ήταν δωρεάν. Του στήχησε, αδελφοί, για τον Πατέρα τον Θεό ο Υιός του μονογενής. Τον παρέδωσε. Αλληλούια, πού? Στον θάνατο. Το παρέδωσε, αδελφοί, να γίνει θυσία. Γιατί? Για να έχω εγώ δικαιοσύνη. Δέστε τώρα μια πολύ πιο ανώτερη δικαιοσύνη
που ήρθε στη ζωή μας, αδελφέ, αλληλούια. Και τώρα λέει, δικαιωθέντες, γράφει εδώ, για Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος. Πώς λοιπόν δικαιωθέντες? Εκ πίστεως. Από εκεί ξεκινάει. Θέλεις, αδελφέ, να δικαιώνεσαι ενώπιον του Θεού? Θέλουμε, αδελφοί, να δικαιωνόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Πώς? Θα αρχίσω να πιστεύω στο Θεό. Θα αρχίσω να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Θα αρχίσω να υπακούω σε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μου, και αυτό το εδάφιο θα ισχύει πάντοτε μέσα στη ζωή μου. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, με την πίστη αυτήν προς τον Θεό, αδελφοί, και σε αυτή τη δικαιοσύνη που ήρθε στη ζωή μας, που λέγεται Ιησούς Χριστός, που λέγεται θυσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, παρακάτω που διαβάσαμε, τι γίνεται τώρα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της δικαιοσύνης? Ξέρουμε, είπαμε στην αρχή, η δικαιοσύνη του ανθρώπου τι είναι, λέει, ως βρώμικο ρούχο. Γιατί ο άνθρωπος θα κρίνει και θα προσπαθήσει να βρει το δίκιο του, πώς? Κατά το συμφέρον του. Στο συμφέρον το δικό του, το δικό μου, το δικό σου, αδελφέ. Ο Κύριος όμως δεν το είδε έτσι. Δεν είδε το συμφέρον το δικό του, είδε το συμφέρον το δικό μας, αλληλούια. Το δικό μας, ποιο συμφέρον? Να σωθούμε. Και πώς έγινε αυτό? Δια της θυσίας του Χριστού, δια του αίματος του Αρνίου. Τι περίεργη δικαιοσύνη είναι αυτή, θα πει κάποιος. Αυτό είναι, αδελφοί, αυτό είναι που πρέπει να κηρύξουμε, να πούμε στους ανθρώπους, για αυτή την αληθινή δικαιοσύνη που έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή μας. Πρώτα αυτή η δικαιοσύνη ξεκινάει από την πίστη, εκ πίστεως, και τι, τότε έχουμε, λέει, ειρήνη προς τον Θεό. Τι ωραίο άνθρωπος να έχει ειρήνη με τον Θεό, αδελφοί. Πότε χάνεται η ειρήνη του ανθρώπου, αδελφοί, αυτή η ειρήνη προς το πρόσωπο του Θεού, αδελφοί? Όταν πέσει σε παράβαση. Όταν ο άνθρωπος παραμείνει στην αμαρτία του. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, τι, δεν θέλει να δικαιώνεται με το αίμα του Χριστού, να καθαρίζεται, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Το αίμα του Χριστού, αδελφοί, και θέλει να παραμένει στο τρόπο των αμαρτωλών, να το πω, στο τρόπο των ασεβή, να ζει ενώπιον του Θεού. Τότε, αδελφοί, το πρώτο στοιχείο στη ζωή μου, χάνεται η ειρήνη προς τον Θεό, χάνεται αυτή η ειρήνη, και ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τη διαφορά την είδαμε όσοι ήρθαμε από τον κόσμο που δεν είχαμε ειρήνη. Δεν είχαμε, αδελφοί, ταραχές δεν είχαμε μέσα μας. Το βράδυ να μην μπορείς να κοιμηθείς, εφιάλτες, η ψυχή να βασανίζεται από το βάρος της αμαρτίας, από το βάρος της αδικίας που ίσως αδικούσαμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τους ανθρώπους και των πλησίων μας. Γιατί ήμασταν φύλαυτοι του εαυτού μας. Εγώ να περνάω καλά. Εγώ να είμαι καλά. Έτσι ήμασταν κάποτε, αδελφοί. Αλλά υπήρχε ταραχή. Δεν υπήρχε ειρήνη με τον Θεό. Αδελφοί, έψαχνε βέβαια ο Θεός, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας βρήκε. Έψαχνε με τη δικαιοσύνη του να μας δικαιώσει. Αδελφοί, και αυτό συνεχίζει, κάνει και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό λέει, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως. Πώς? Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια του Χριστού μας. Ο Χριστός είναι αυτή η δικαιοσύνη που φέρνει την ειρήνη τώρα στον άνθρωπο, να έχει ειρήνη με τον Θεό. Η γέφυρα, που λέμε πολλές φορές. Η θύρα, εγώ είμαι, λέει, η θύρα των προβάτων, εγώ είμαι η θύρα για τον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδελφοί, που δικαιώνει πας άνθρωπο που επεκαλείται το όνομά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Δια του οποίου, λέει, τι ωραία του λέει παρακάτω, δια ποιου, για του Χριστού μας τώρα. Τι έγινε στη συνέχεια σπάνος, αυτά όλα, αδελφοί, που διαβάζουμε παρακάτω, να το καταλάβουμε. Είναι στο πρώτο το εδάφιο όλα συνυπάγονται, όλα εκεί συμπεριλαμβάνονται. Στη δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως. Και αφού θα δικαιωθώ εκ πίστεως, αδελφοί, που θα το κάνει ο Θεός αυτό, ευχαριστούμε τον Θεό, τι γίνεται τώρα? Δια του οποίου, λέει, ελάβαμεν και την είσοδο, ευχαριστούμε τον Θεό, πάλι δια της πίστεως. Ποια είσοδο? Για τον ουρανό εννοείται, αδελφοί. Την χάριν ταύτην.
ευχαριστούμε τον Θεό, εις την οποία λέει το ρόμας ιστάμεθα. Να ένα ρήμα συνεχόμενο μέσα στη ζωή μας. Αδελφοί, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, αυτό έχει γίνει μέσα στη ζωή μας. Έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μας δικαίωσε ο Χριστός. Δεν μας ελέησε ο Κύριος. Δεν έγινε ο Ιησούς Χριστός η είσοδος για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα στη ζωή μας. Αμήν θα πούμε, δεν αδελφοί. Ελάβαμε αυτή την είσοδο δια της πίστεως τώρα. Αλλά το ρήμα το συνεχόμενο είναι εις την οποία λέει ιστάμεθα. Στεκόμαστε όμως εκεί. Δεν γυρνάμε πίσω. Αυτό είναι τώρα, αδελφοί, ένα μεγάλο. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό το εδάφιο μυστικό, θα έλεγα έτσι, ότι ιστάμεθα, στέκομαι δηλαδή. Πού? Στο θέλημα του Θεού. Στέκομαι σε αυτή τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό λέει, για την οποία λέει ιστάμεθα, και τότε αφού ιστάμεθα, αφού στεκόμαστε, αδελφοί, στο θέλημα του Θεού, σε αυτά εδώ που διαβάζουμε, τι γίνεται? Και καυχόμεθα, λέει, εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Μετά έρχεται καύχησης, όχι όμως καύχησης με υπερηφάνεια, καύχησης ταπεινωτική, έτσι, με ταπείνωση καυχόμεθα σε αυτή την ελπίδα της δόξης του Θεού. Γιατί? Γιατί στεκόμεθα σε όλα αυτά που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, Τι ωραία μας τα βάζει έτσι, μια ωραία τάξη ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν τα εάν του Θεού, υπάρχουν και τα αλλά του Θεού. Αυτά να μην τα μικρά, αυτές τις λεξούλες να τις βγάζουμε από τη ζωή μας, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο υπομείνασε ως τέλος, αυτός θα σωθεί. Αν επιτρέπετε να πω, να βάλω το εάν, εάν μείνουμε μέχρι το τέλος, θέλει να πει το εδάφιο αυτό, τι, θα σωθούμε. Αμήν, αδελφοί. Αν το βγάλουμε το εάν και πούμε, εντάξει, το είπε ο Χριστός, αλλά εγώ δεν στέκομαι μέχρι το τέλος, μπορεί αυτό το εάν, τι, που δεν το θέλουμε μέσα στη ζωή μας, τι, να χάσουμε τη Βασιλεία του Ουρανού, να χάσουμε αυτή την είσοδο, αδελφοί. Γιατί δεν στεκόμεθα, Και γι' αυτό μας δίνει χάρη ο Θεός να στεκόμεθα σε αυτήν τη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτό είναι, θα λέγαμε, η ωραία, η ευλογημένη επαφή μας, η πρώτη με τον Κύριο. Αδελφοί, και κάθε ανθρώπου που ζητάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι ένα εδάφιο που το ζήπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Γι' αυτό δεν λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, και τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη, αδελφοί? Να, εδώ τα διαβάζουμε αυτά τα εδάφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι δικαιοθέντες λοιπόν, εκ πίστους, η δικαιοσύνη του Θεού. Τι, να στεκόμεθα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο λάβαμε, λέει, την είσοδο, λάβαμε και τη χάρη αυτήν, αλληλούια, αλλά και στεκόμεθα σε αυτή τη χάρη, δεν την τσαλαπατάμε, δεν απομακρυνόμαστε από τη χάρη του Θεού, αλλά στεκόμεθα. Τότε τι κάνουμε? Καυχόμεθα κιόλας στην ελπίδα της δόξης του Θεού. Και εκεί γίνεται χαρά, στον χριστιανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Συνεχίζει όμως. Ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου συνεχίζει στο 3. Και μέσα από όλα αυτά, συν αυτά να το πω, τι λέει? Και όχι μόνο τούτο. Έτσι λέει, συνεχίζει. Και όχι μόνο αυτό. Σαν να λέει τώρα σε μένα, σε εσένα, σε όλους μας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σταματάει δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού σε αυτά. Αλληλούια. Στην βεβαία είσοδο για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά υπάρχει τώρα αυτή η προϋπόθεση. Υπάρχει αυτό που είπα, το εάν, αδελφοί. Και όχι μόνον τούτο, λέει εδώ. Αλλά, να το ένα αλλά που είπαμε. Αλλά και καυχόμεθα κιόλας εις τας θλίψεις. Τώρα πάμε σε μαθήματα άλλα, σε μαθήματα τα οποία αυτά πολλές φορές μπορεί να τα εδάφια να τα ξεχνάμε μέσα στη ζωή μας, να τα λησμονούμε. Δηλαδή δεν θα καυχόμε, ευχαριστούμε τον Θεό για την ελπίδα μόνο, για την χάρη του Κυρίου, για το ότι η είσοδος και ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για μένα και για σένα. Αμήν, καυχαίμαι σε αυτό, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εδώ συνεχίζει και όχι μόνο εις τούτο, αλλά έχει και άλλη καύχηση. Ποια είναι άλλη καύχηση, ευχαριστούμε τον Θεό? Εις τας θλίψεις, έτσι λέει. Τι, να καυχαίμαι και στις θλίψεις? Ναι,
Δηλαδή να χαίρομαι. Να χαίρεσαι, ναι, να χαίρομαι, ναι, βέβαια, όταν μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού ανήκει και η θλίψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί όμως μας τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού? Ποια θλίψη τώρα, αδελφοί, ε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Συγγνώμη, γινόσκοντες, αυτό τώρα πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας, αδελφοί. Όταν περνάω και περνάς, αδελφέ μου, αδελφή μου, θλίψη, πρέπει να γινώσκεις, πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, είναι η διδασκαλία του Θεού εδώ. Πρέπει να το γνωρίζουμε ότι η θλίψη, λέει, μόντι εργάζεται υπομονή. Γιατί το κάνεις αυτό, Κύριε? Γιατί θέλεις να εργάζεσαι την υπομονή μαζί μου? Γιατί, λέει σε άλλο εδάφιο, τι έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τι ωραία, αδελφοί, και αυτά τα βλέπει ο Θεός. Γνωρίζοντας ότι εγώ, ο Δημήτρης, δεν έχω υπομονή, ας το πάρει ο καθένας για τον εαυτό του. Λέει ο Κύριος τώρα μέσα στη δικαιοσύνη του, αυτή εδώ που διαβάσαμε, τι, θα φέρω θλίψη. Τι, θλίψη πνεύματος, θλίψη σαρκός, έτσι ώστε να αρχίσω, τι, να εργάζεται αυτή η θλίψη την υπομονή μου, να αυξάνεται η υπομονή μου, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν είναι υπομονή, αδελφοί, ένα αγαθό που θα πάω στο Kaufland να πάω να το αγοράσω. Ωραία θα ήτανε. Πού πας, αδελφέ? Πάω στο σούπερ. Τι πας να κάνεις? Πάω να αγοράσω 3 κιλά υπομονή. Φαντάζεστε, αλληλούια. 3 κιλά υπομονή, έτσι γίνεται? Όχι. Με τη θλίψη, αδελφοί. Τώρα ζούμε μέσα στο πνεύμα πλέον, Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι αναγεννημένοι άνθρωποι, τα εδάφια αυτά τα ζουν μέσα στη ζωή τους διαπνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει να γνωρίζομαι, να γινώσκεται ότι η θλίψη, λέει, εργάζεται υπομονή. Και τι μπορεί να είναι αυτή η θλίψη μέσα στη ζωή μας, αδελφοί? Τι μπορεί να είναι αυτή η θλίψη τώρα να σκεφτεί κάποιος, Ευχαριστούμε τον Θεό. Μία μεγάλη θλίψη που μπορεί να περνάει ο άνθρωπος, αδελφοί, το λέω από προσωπική μου εμπειρία, και ο καθένας μπορεί να την πει από τη δικιά του την εμπειρία, είναι τα δικά μου τα ναι να είναι τα όχι του Θεού. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε. Δηλαδή, εγώ να θέλω κάτι, να λέω, Κύριε, το θέλω αυτό, αλλά επειδή ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης, χάριτος και αγάπης, και επειδή ξέρει το μέλλον για σένα, για μένα, για όλους μας, σου λέει, όχι, παιδί μου. Δεν ξεκινάει η θλίψη? Γιατί η θλίψη της σαρκός, του θέλω μου. Γινόμαστε καμιά φορά, αδελφοί, εξαρτημένοι, ζύχτιχοι, όπως λένε οι Γερμανοί. Μα το θέλω οπωσδήποτε. Αυτό το θέλω, Κύριε. Θέλω αυτό τον αδελφό να παντρευτώ. Θέλω αυτή την αδελφή να παντρευτώ. Και ο Κύριος σου λέει, όχι. Γιατί, Κύριε? Γιατί θέλω να σε φυλάξω. Και τι κάνει ο Θεός εκεί πέρα? Εργάζεται τώρα με αυτή τη θλίψη την υπομονή σου. Μα τέτοια κάνει ο Θεός, πώς θα αγωνιστεί ο Θεός μαζί μας? Πώς θα μας αυξήσει, αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν ο Κύριος, αδελφοί, δεν είναι ο ποιμένας μας, αν δεν του δώσουμε όλο το δικαίωμα στη ζωή μας να μας οδηγήσει, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, θα κάνουμε πολλά λάθη μέσα στη ζωή μας. Και πρώτος εγώ, πολλά λάθη, αδελφοί. Όσες φορές στη ζωή μου ξεκίνησα, αδελφοί, σε μία απόφαση μου, δική μου, πώς να το πω, επιπόλαια, χωρίς να πάω να ρωτήσω τον Θεό, χωρίς να προσευχηθώ έντονα, χωρίς να νηστέψω, χωρίς να έρθει η φωνή του Θεού να πούμε το πράσινο φως, όπως λέμε πολλές φορές, έχω πέσει πάντα έξω. Πάντα, αδελφοί. Μα λέω, γιατί είμαι άνθρωπος, και εγώ ομοιοπαθής με εσάς. Γι' αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στην πορεία μας, την πνευματική, πνευματικά να περπατάμε, αδελφοί. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, αδελφοί, δεν είναι σάρκα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η σάρκα μας πολλά ζητάει. Τα θέλω μας είναι πολλά. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω αυτό, Κύριε. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό αυτό για μένα. Πολλά νομίζουμε. Αλληλούια. Αλλά πώς, λέει, τώρα εργάζεται υπομονή, η θλίψη αυτή? Σας έφερε ένα παράδειγμα, αδελφοί. Πολλά παραδείγματα μέσα στη ζωή μας μπορούμε να δούμε αυτά τα όχι του Θεού, αδελφοί. Γιατί αυτό φέρνει θλίψη. Αδελφοί, θλίψη φέρνει το όχι του Θεού μέσα στη ζωή μας. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό, αδελφοί? Στα όχι, αδελφοί, φέρνει θλίψη. Γιατί δεν εκπληρώνεται ο εγωισμός μου. Δεν εκπληρώνεται το θέλημα το δικό μου.
Αλλά τι ωραίο πνεύμα, τι ωραίο ο Χριστός μας δείχνει, ένα ωραίο παράδειγμα. Κύριε, λέει, πατέρα, ας απέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, λέει, Εκείνη την ώρα το είπε και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, σε παρακαλώ πατέρα, αν είναι δυνατόν να απέλθει. Αλλά όχι, λέει, το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε την αντίδραση τώρα του Κυρίου εκείνη την ώρα. Τι έπαθε ο Χριστός, Άρχισε, λέει, να κατεβαίνει ο υδρότας του ως θρόμοι αίματος, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Θεό, Και βέβαια η θλίψη του Κυρίου δεν ήταν για αυτόνα. Αλληλούι, δεν ήταν μόνο για αυτόνα, αλλά προσευχότανε και για τον Πέτρο εκείνη την ώρα και για τους μαθητές. Γιατί, για να μην εκλείψει η πίστη σου, του είπε ο Κύριος, Πέτρε, για να μην τι πέσεις σε πειρασμό, προσευχή σου μια ώρα μαζί μου. Γιατί τους τα έλεγε όλα. Θα πατάξω τον ποιμένα, λέει, και θα σκορπιστούν τα πρόβατα, λέει, Πέτρε. Προσευχή σου να μην πέσεις σε πειρασμό. Και βλέπουμε ότι και ο Κύριος είχε αγωνία, εργαζόταν η θλίψη μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό, λέει, να θυμόμαστε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή, λέει, δοκιμήν. Α, τώρα συνεχίζει, αδελφοί, Θα λέγαμε τα πνευματικά τάλαντα, αυτά, γιατί είναι τάλαντα αυτά, πνευματικά, αδελφοί, θα λέγαμε είναι χαρίσματα, όχι μέσα στα χαρίσματα αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, έτσι, προφητείες και τέτοια, αλλά είναι, αδελφοί, αυτή η οικοδομή τώρα, η πνευματική μέσα μου. Ο Θεός θέλει να αυξήσει δια της δικαιοσύνης του, αυτή που είμαι από την αρχή, να μας μάθει την υπομονή. Μέσα στην, από την υπομονή τη δοκιμή, ευχαριστούμε τον Θεό. Η δε δοκιμή, λέει, ελπίδα, βλέπετε τι ωραία. Είναι σκαλοπάτι, σκαλοπάτι μας ανεβαίνει, μας ανεβάζει ο Θεός, αδελφοί. Υπομονή, δοκιμή, ελπίδα. Θέλει ο Θεός να βάζει, αδελφοί, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, στη στολή μας, αδελφοί, στα ημάτια μας, αυτά τα παράσημα. Αν επιτρέπετε να το πω, τα παράσημα του Θεού. Τι ωραία, όταν πας στον πόλεμο εκείνα τα χρόνια και βλέπουμε και τώρα, υπάρχουν συνταξιούχοι, ξέρω εγώ, που έχουν κάνει στο πόλεμο και οτιδήποτε. Να, εδώ ένα παράσημο. Από πού το έχεις αυτό? Αυτό ήμουνα στο Περσικό κόλπο που... Να, πάρε ένα παράσημο. Στον αγώνα δηλαδή, στη μάχη. Αυτό τι είναι, τι παράσημο είναι αυτό? Αυτό το πήρα, ξέρω εγώ, αλλού. Αλλά αυτές είναι σε μάχες, αδελφοί. Δεν τους δίνουν παράσημα γιατί είναι όμορφοι και ωραίοι. Γιατί κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάω για τους φυσικούς ανθρώπους, έτσι. Πόσο, αδελφοί, και στα πράγματα του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες του Χριστού. Έτσι δεν μας λέει? Σύ κακοπάθησον, λέει, Τιμόθε, γνήσε ως καλός στρατιώτης. Αλληλούια, στρατιώτης. Τι είχε ο στρατιώτης? Φοράει την πανοπλία του Θεού. Γιατί τη φοράει την πανοπλία του Θεού? Για να βγει στις μάχες του Κυρίου. Αλληλούια. Αλλά ο Κύριος είναι ο υποσχεθής στο λαό του, ο Κύριος είναι υποσχεθής σε αυτόνα που στέκεται σε όλα αυτά που διαβάσαμε να χαρίζει τις νίκες. Αμήν. Ο Κύριος χαρίζει τις νίκες. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος τις χαρίζει τις νίκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θέλει να βλέπει να στεκόμαστε σε αυτές τις μάχες, σε αυτόν τον αγώνα, αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού, βέβαια, πάντοτε. Και συνεχίζει και λέει, η ελπίδα αυτή που θα αποκτήσουμε. Πώς θα την αποκτήσουμε αυτή την ελπίδα? Δια της υπομονής, δια της θλίψης, δια της δοκιμής. Αλληλούια. Και η δοκιμή αυτή όλα θα μας δώσουν την ελπίδα. Αυτή η ελπίδα του Θεού δεν κατεσχύνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτή είναι η ελπίδα. Ελπίζουν οι άνθρωποι σε διάφορα. Ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στους πολιτικούς. Ψηφίσουμε αυτόν γιατί μας υποσχέθηκε πολλά. Και από αυτά που είπε, ξέρω εγώ, δεν κάνει ούτε τίποτα. Μόνο λόγια. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η ελπίδα του ανθρώπου. Χάνεται. Αλλά και αυτή κατεσχύνει τον άνθρωπο, δεν είναι? Τον κατεσχύνει αυτή η ελπίδα. Όταν εγώ, ξέρω εγώ, σαν άνθρωπος προσπαθώ να σας μεταδώσω κάτι σε εσάς, ώστε να ελπίζετε σε μένα, αδελφοί, αυτή η ελπίδα κατεσχύνει. Γιατί δεν θα μπορέσω να σας πίσω στην ελπίδα αυτή που έχετε, αδελφοί, ώστε να μπορέσω να ικανοποιήσω τα αιτήματά σας. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ στον Κύριο δεν είναι έτσι. Η ελπίδα ως προς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αδελφοί, δεν κατεσχύνει. Αμήν. Δεν μας ντροπιάζει αυτή.
Αδελφοί, η ελπίδα του Θεού προς τον Θεό, δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου μας, δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Γιατί όμως το αιτιολογεί? Κοιτάξτε γιατί. Διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τις καρδίες μας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Αλληλούια, γι' αυτό. Γιατί όλα αυτά, αδελφοί, τα στοιχεία, όλα αυτά τα στοιχεία, αδελφοί, που διαβάζουμε, όλον αυτό τον αγώνα που το κάνει ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί, για ποιο λόγο? Για να δικαιώνει πάντοτε το λαό του, αδελφοί. Για να δικαιώνει πάντοτε το παιδί του στις δυσκολίες. Εκεί που τον αδικούν, αδελφοί. Εκεί που πράγματι είναι φως φανάρι καμιά φορά. Δεν το λέμε, μα δεν το βλέπει ο άνθρωπος αυτός. Με αδικεί. Με κλέβει. Με κοροϊδεύει. Αλληλούια. Δεν υπάρχει ο Θεός ο δίκαιος. Αυτός θα σε δικαιώσει. Και αυτό πώς γίνεται? Τι διαβάσαμε? Εκ πίστεως. Μείνε, αδελφέ, σε αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Μείνε σε αυτή την ελπίδα. Μείνε και να στέκομαι και να στέκεσαι σε όλα αυτά που διαβάζουμε. Ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή και όλο αυτό το πακέτο, αν επιτρέπετε να πω, που θα γεννηθεί η ελπίδα σου, η ελπίδα μέσα σου. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι ο Θεός θα σε δικαιώσει. Αμήν. Και αυτή η ελπίδα, αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν θα σε κατεσχύνει. Δεν θα σε αφήσει, δηλαδή, ο Θεός να ντροπιαστείς. Δεν θα μας αφήσει, δηλαδή, ο Κύριος, αδελφοί, αν επιτρέπετε να το πω, στα κρύα του λουτρού, έτσι. Δεν θα σε αφήσει, δηλαδή, να κρεμαστείς. Αλληλούια. Μπροστά σε ανθρώπους, πώς λέμε καμιά φορά, το λέμε αυτό, Θυμάμαι όταν ήμασταν εκεί με την παρέα, με τους φίλους, θα έρθεις μαζί μου να με υποστηρίξεις για αυτό το θέμα. Πάμε. Και μόλις τα βρίσκαμε σκούρα, βρίσκαμε κανέναν πιο λόγιο, πιο έξυπνο στα λόγια, έβλεπες, ξέρω εγώ, ένας από τους δύο όπλες για να φύγω εδώ. Και μετά έφυγε, έμενε μόνος του. Και μετά τι λες? Πω, λέμε, κρέμασες, μ' άφησες μόνο μου να βγάλω το φίδι από την τρύπη. Το φίδι από την τρύπα, ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνος μου. Και αυτή η ελπίδα του ανθρώπου κατεσχύνει, αδελφοί. Σας τα λέω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβουμε. Στον Θεό δεν είναι έτσι όμως. Αλληλούια. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Ουδέποτε. Το πιστεύουμε, αδελφοί, αυτό? Αν εγώ στέκομαι στη δικαιοσύνη αυτή του Θεού, δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Θεό το δίκαιο. Έχουμε τον δίκαιο Κρήτη, τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, που βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας ή και στη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι βλέπουν κατόψιν, κατά φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει όμως την καρδία του ανθρώπου. Αλλιώς βλέπει ο Θεός, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέχουμε σε αυτά που θέλει ο Θεός να μας διδάξει. Σε αυτά που θέλει ο Θεός να μας πει, αδελφοί. Σε αυτά που θέλει να μας, όπως είπαμε, να μας δώσει όλα αυτά, αδελφοί, τα ωραία χαρακτηριστικά που διαβάσαμε. Και γι' αυτό αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού, λέει, είναι κεχημένη τώρα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Τι ωραία! Η κεχημένη η αγάπη του Θεού μέσα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Μια τέτοια αγάπη, αδελφοί, που πολλές φορές δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Τι είναι αυτή η αγάπη? Ποια είναι αυτή η αγάπη, αδελφοί? Το να μπορώ να συγχωρώ τον αδελφό μου. Το να μπορείς να με συγχωρείς, αδελφέ. Το να μπορούμε να περπατάμε μαζί μέσα από τα προβλήματα, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από όλα αυτά τα εδάφια που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας, αδελφοί. Και τώρα άμα ψάξουμε όλα τα εδάφια για να βρούμε ποια είναι η αγάπη του Θεού, αυτή η αγάπη του Θεού είναι μέσα σου, αδελφέ. Αλληλούια, πρέπει να το πιστέψουμε. Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να την δείξω, για να την αρχίσω να τη δουλεύω μέσα στη ζωή μου? Να στέκομαι σε όλα αυτά, αδελφοί, που με λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε και το δοξάζουμε πάρα πολύ. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, αδελφοί, λέει τώρα εδώ στο 6, επειδή ο Χριστός ότε είμεθα εμείς ασθενείς απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Και το λέει, το είδαμε. Για τους ασθενείς, για τους ασεβείς, για αυτούς πέθανε ο Χριστός. Βλέπουμε τι ωραία μιλάει εκεί στους Φαρισαίους, τι ωραία μιλάει εκεί στους ιερείς. Όταν είπανε, εμείς δεν έχουμε χρία, εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ και του Μωυσή, εντάξει, λέει. Να ξέρετε, εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς. Αλληλούια.
για αυτούς που θεωρούνται ότι είναι υγιείς. Δεν ήρθα για αυτούς. Ήρθα για τους ασθενείς, λέει. Γιατί? Για να τους θεραπεύσω. Ήρθα για τους αμαρτωλούς, λέει. Για να τους ζωή αιώνια, να τους συγχωρέσω. Αυτό έκανε ο Χριστός. Δηλαδή μπήκε και θυσιάστηκε για τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους που ήμασταν και εμείς, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να το πιστέψουμε πολλές φορές. Για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, αδελφέ, και να φανταστώ, αδελφέ, μπορεί ο Κύριος να συγχωρήσει τον άνθρωπο. Μόνο, μας φανερώνει ο ίδιος ο Χριστός, σε αυτόν βέβαια που βλασφήμισε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν συγχωρείται ούτε τώρα ούτε στον αιώνα. Αυτό είναι βέβαια άλλη περίπτωση. Αλλά εδώ βλέπουμε και το ξεκαθαρίζει και εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι πέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Πού να το καταλάβει το μυαλό μας, Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος το ωραίο παράδειγμα, διότι λέει μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης. Και εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο φυσικό, ότι μπορείς για έναν άνθρωπο που είναι δίκαιος να πεις άντε είναι δίκαιος τουλάχιστον, αλλά θα πεθάνω για αυτόν. Μα δεν έκανε αυτό ο Θεός, δεν πέθανε για τους δικαίους, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά θα μπορείς να το κάνεις, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό, υπέρ του αδίκου. Επειδή λέει υπέρ του αγαθού, ίσως, και αυτό είναι μια, θα λέγαμε έτσι, ερώτηση, ίσως και τολμά της να αποθάνει, για κάποιον δίκαιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αμφιβάλλει και εδώ ο Παύλος, ίσως μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και ναι, τουλάχιστον για έναν δίκαιο άνθρωπο, άντε να κάνεις που λέμε το χατήρι και να θυσιαστείς. Δεν έκανε αυτό ο Χριστός όμως, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός, λέει, δεικνύει την εαυτούν αγάπην εις ημάς. Να τώρα να ψάξουμε ποια είναι η αγάπη του Θεού, η οποία είναι αυτή η εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Αυτό εδώ που διαβάζουμε, κοιτάξτε. Επειδή, λέει, ο Θεός δεικνύει την εαυτούν αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ μας, αλληλούια. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πολλές φορές, αδελφοί. Ενώ ήμασταν έτοιμοι αμαρτωλοί, ενώ μπορεί και να τον βλασφημούσαμε, ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, και να κάναμε κύρια μύρια τόσα, αδελφοί, αδικίες και ανομίες και μπροστά στον Θεό, αλλά ο Κύριος πέθανε για αυτά ακριβώς, αλληλούια. Και έρχεται και αλέει και συγχωρεί τον άνθρωπο, και τον καθαρίζει και τον δικαιώνει. Τι θαυμαστό Κύριο έχουμε, αδελφοί, το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, τι μεγάλο δώρο, τι καλό Κύριο έχουμε, αδελφοί, τι καλό Βασιλιά, τι καλό Θεό, τι καλό Σωτήρα, να το πούμε έτσι, έχουμε μέσα στη ζωή μας, που αγωνίζεται συνεχώς να θέλει να μας δικαιώνει μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Ένα να ξέρουμε, αδελφοί, ο Θεός αγωνίζεται καθημερινά μέσα στη ζωή μας, δια Πνεύματος Αγίου, να υποστηρίζει τα παιδιά Του. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Μπορεί σε ένα μέρος για λίγο χρόνο να φαίνεται ότι μας έχει καταλείψει. Να φαίνεται ότι τώρα, Κύριε, χάνομαι. Να φαίνεται, Κύριε, ότι εδώ με κατακλέψανε. Εδώ με αδικήσανε. Ναι, είναι, μπορεί. Αλλά πάρε εσύ αυτό που περνάω κι εγώ, αυτό σαν μάθημα, αυτό που διαβάσαμε, της θλίψης. Γιατί αυτή η θλίψη θα εργαστεί, είπαμε, την υπομονή. Πάρ' το έτσι, να το πάρω έτσι. Και αφού τα πάρω όλα αυτά τα στοιχεία, αδελφοί, τότε δεν θα με κατασχύνει ο Θεός αυτή η ελπίδα, και τότε με την αγάπη του Θεού, ο Θεός είναι αυτός που θα μας δικαιώσει. Αλληλούια. Τι ωραία μαθήματα, αδελφοί, τι ωραία. Μαθήματα ωραία του Θεού είναι όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Βέβαια είναι δύσκολα, αδελφοί, μέσα πολλές φορές την ώρα που τα περνάμε. Αυτό είναι αλήθεια. Είτε λέγεται οικονομικό, είτε λέγεται η αρρώστια, είτε λέγεται αδικία, είτε ό,τι και να πούμε, αδελφοί, την ώρα που το περνάς είναι δίκαιο. Δύσκολο. Αλλά όταν έρχεται η ώρα που θα απαντήσει ο Θεός, αδελφοί, και όταν στέκουμε εκεί ακριβώς, τον ευχαριστούμε, βλέπουμε πόσο αγαθός είναι ο Θεός και τι ωραία λόγια βγαίνουν από το στόμα μας και λέμε, Κύριε, τώρα κατάλαβα, Τώρα κατάλαβα γιατί το επέτρεψες. Τώρα κατάλαβα, Κύριε, γιατί έπρεπε να περάσω μέσα από αυτή την κοιλάδα. Ίσως είναι πολλές φορές και σκιάς θανάτου, ή αδικίας, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και πολλό μάλλον, λέει, λοιπόν, λέει, αφού εδικαιώθημεν τώρα, δια του αίματος αυτού, θέλουμεν σωθεί από τη οργή δια αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ μας βλέπουμε ένα ωραίο εδάφιο, ότι η οργή του Θεού θα έρθει.
είναι ένας καθορισμένος καιρός, όπως για τη Σταύρωση του Κυρίου, όπως διαβάσαμε, εν καιρό, τον καθορισμένο καιρό που έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, να πεθάνει, για τους ασεβείς, για τους ανόμους, για τους ασθενείς, όπως διαβάσαμε, αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα της οργής του Θεού τώρα. Θα έρθει και η ώρα της οργής του αρνίου, λέει στην Αποκάλυψη, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς, δια της χάριτος αυτή, δια της είσοδος αυτού που διαβάσαμε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τι, εμείς τώρα έχουμε σωθεί από τις οργείς δια του αίματος του Κυρίου μας, αλληλούια αδελφοί, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε καλά μέσα στη ζωή μας, πρέπει να το φυλάξουμε αδελφοί, αλληλούια, ότι ο Κύριος μας προετοιμάζει και μας ετοιμάζει για την αιώνια χαρά, αλληλούια, να εισέλθουμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών αδελφοί μου. Τον ευχαριστούμε, διότι εάν εχθροί λεόντες εφιολιώθημεν με τον Θεόν για του θανάτου του Υιού αυτού, ήμασταν εχθροί, πράγματι. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, ήμασταν εχθροί προς τον Θεό, με τον Θεό. Αλλά τώρα ο Θεός μας συμφιλίωσε, ο Χριστός, με τη θυσία αυτή, όπως διαβάσαμε, με τον θάνατο του Χριστού, αφού τον δεχτήκαμε, αφού μας εδικαίωσε τώρα, μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα Θεό, αδελφοί, μας συμφιλίωσε, με λίγα λόγια μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Και έτσι, και ουχή μόνο λέει τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια το οποίο ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Ας την κρατήσουμε αυτή τη φιλίωση. Αμήν αδελφοί, ας κρατήσουμε αυτή τη συμφιλίωση που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Θεό. Γιατί μπορεί, αδελφέ, να χαλάσει αυτή η συμφιλίωση. Μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρξει θέμα κάποτε στη ζωή μου, να μην είμαι άλλο συμφιλιωμένος με τον Θεό. Βεβαίως, αδελφοί. Πότε, εάν δεν στέκομαι σε αυτό που είπαμε, εάν δεν στεκόμεθα, αδελφοί, σε αυτά όλα που μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, εάν δεν στεκόμεθα πάντοτε, αδελφοί, κάτω από το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι μετά τα πράγματα δύσκολα, αδελφοί. Πολύ δύσκολα. Και αυτό σκέφτομαι, αδελφοί, πολλές φορές. Λέω, αν με τον Χριστό, εάν με τον αρχηγό της ζωής, εάν με τον βασιλέα των βασιλέων και με τον Κύριο των Κυρίων, αδελφοί, που μας προμηθεύει ό,τι χρειαζόμαστε για την πνευματική μας ζωή, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, που είναι τα χαρίσματα, ευχαριστούμε τον Θεό, που είναι οι ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μας, και πάλι αδελφοί καμιά φορά δυσκολευόμαστε, δεν είναι αδελφοί, μέσα στη θλίψη αποκάμουμε. Πού θα σταθείς, αδελφέ, όταν απομακρυνθείς από όλα αυτά, πού θα σταθώ. Πού θα σταθώ όταν θα φύγω κάτω από την πτέρυγα του Κυρίου. Πού θα σταθώ μετά, αδελφοί, αν ξαναπάω, είπε ο αδελφός ο Παναγιώτης προηγουμένως, κοντά σε αυτόν που είναι όσο λέον οριόμενος, πού θα σταθώ μετά, αδελφοί, Έχουμε δει, αδελφοί, πώς είναι τα λιοντάρια, Πάνε, βάλε με ένα λιοντάρι, μπορείς. Δεν μπορώ. Βλέπουμε μέσα στη γραφή δύο ήταν αυτοί που και αυτοί με τη δύναμη του Θεού και με πίστη μπόρεσαν και νικήσαν τον λονταριά, και ο Δαβίδ και ο Σαμψόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ δεν το βλέπω όμως άλλο σήμερα. Βέβαια για μας τώρα ως λέον οριόμενος είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Πώς θα σταθώ όμως απέναντί του, αδελφοί, αφού το μοναδικό όπλο για να μπορέσω να τον νικήσω, αδελφοί, γιατί μπορούμε να τον νικήσουμε. Αμήν. Μπορούμε, αδελφοί, να τον νικήσουμε, γιατί είναι η υπόσχεση του Χριστού. Θα αρσείτε, λέει, εγώ, λέει, ενίκησα τον κόσμο, που ο κόσμος κείται όλος υπό του πονηρού. Έτσι και εσείς θέλετε νικήσει. Πώς? Δια του ονόματος αυτού, δια του αίματος του Κυρίου, δια της υπακοής ακριβώς το λόγο του Θεού, αδελφοί, θα μπορέσουμε να νικήσουμε, αδελφοί, και τη σάρκα μας και τα θέλω μας, αλλά και τον εχθρό της ψυχής μας. Γιατί θριαμβευευτής και νικητής βγήκε ο Χριστός. Αμήν. Ο Χριστός ενίκησε. Και αφού ενίκησε ο Χριστός, χαρίζει και τη νίκη στα παιδιά του. Χαρίζει και τη νίκη στο λαό του, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, ο Κύριος να μας κρατήσει, να αυξήσει την πίστη μας, αδελφοί. Και αν λίγο καιρό επιτρέπει ο Θεός, είτε να περνάμε θλίψεις, δοκιμασίες, πάντοτε αυτά τα εδάφια να στέκονται και μέσα στο μυαλό μας, αλλά και μέσα στην καρδιά μας. Να λέμε, Κύριε, εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, υπομονή. Άρα, Κύριε, ασχολείσαι μαζί μου. Άρα, Κύριε, ενδιαφέρεσαι για μένα. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.